Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Ηλεκτρονέτ. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κέκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Μεγαμάρτ. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπόρους. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Λευκύμης, στη διασταύρωση λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα απεριορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Πενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στον χρόνο σας. Φθινόπωρο είναι εδώ και μας υποδέχεται στο κατάστημα Well. Χειμερινά είδη, παπούτσια, αλλά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε στις πιο χαμηλές τιμές. Μεγάλες προσφορές και στα καλοκαιρινά είδη. Επίσης, κουβέτα και παπλώματα. Σε τιμές σοκ. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με εμάς. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joycruises.gr. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932 σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποιητούς. Εστιατόριο Rex, για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. We'll be right back.
Για τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630 64 190. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, 13 Οκτωβρίου, 10 η ώρα ακριβώς. Εμείς εδώ πιστεί στο ραντεβού μας μαζί σας. Μας παρακολουθείτε στα social media, σε Facebook, Instagram αλλά και TikTok, το κανάλι μας στο YouTube, Corfu TV News. Κάντε εγγραφή έτσι ώστε να δείτε πρώτοι τα αποκλειστικά μας βίντεο και τα ρεπορτάζ μας. Και επίσης, ό,τι θέλετε να μας στείλετε στο email μας, corfutvnews@gmail.com. Γρήγορα ανοίγουμε το βήμα της εκπομπής μας και υποδεχόμαστε το Διονύση Μάμαλο. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα. Είναι βράδυ Κυριακής, 10 η ώρα ακριβώς. Εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Πολλά τα θέματα και σήμερα. Πάμε γρήγορα να δούμε. Πολλά τα θέματα. Να ξεκινήσουμε το μαντούκι που είναι σπασμένες οι πλάκες στον πεζόδρομο. Πολλές πλάκες είναι σπασμένες. Εντάξει, λογικό. Μπαίνουν τα βαρέα οχήματα εκεί. Εντάξει. Μόνο πεζόδρομο δεν είναι αυτός. Μα και στο ιστορικό κέντρο. Έτσι. Τα έχουν διαλύσει όλα. Καθίζηση, πεζοδρόμια κλπ. Δεν είναι. Εντάξει τώρα. Ξέρεις, καμιά φορά, τι να πεις άλλο, τι άλλο να πεις. Πάμε. Σκουπίδια διάσπαρτα, εκεί που ήταν η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Έτσι, υπάρχει. Αντί προσταναγκιά που υπάρχει ένα ATM εκεί, γενικά, εμείς το έχουμε καλύψει το θέμα πάρα πολλές φορές, εκεί είναι και κάτι κάδι απορριμμάτων. Θέλει πιο τακτική αποκομιδή και καθαρισμό από την υπηρεσία καθαριότητας. Αυτό μας είπαν και κάτι και εκεί. Πάμε και στη Μουστοξίδου που εκεί είχαν παρουσιάσει ότι είχαν πέσει κεραμίδια. Με παραμένει... την κακοκαιρία πριν δύο εβδομάδες. Παραμένει κλειστό το καντούνι. Γιατί δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας. Τώρα, εδώ που τα λέμε, εκείνος που πρέπει να ενδιαφερθεί είναι ο ιδιοκτήτης. Βέβαια. Αλλά κάποιος πρέπει να το πει, κοίταξε να δεις εδώ πέρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Όπως και στο κέντρο της πόλης. Έτσι, στην Νικηφορού Θεοτόκη, γιατί εδώ και μία εβδομάδα παραμένει κλειστό το σημείο, αλλά δεν ξέρουμε πότε θα μείνει κλειστό. Ας βάλει κάποιο πρόστιμο ο Δήμος και να σου πω εγώ αν θα το φτιάξουν οι ιδιοκτήτες. Να περάσουμε και στο μεγάλο θέμα της εβδομάδας που είναι η εγκληματική οργάνωση. Η εγκληματική οργάνωση, έτσι όπως την χαρακτηρίζει η Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Πρέπει να πούμε το εξής. Πριν πούμε πληροφορίες και πριν παρουσιάσουμε το θέμα. Υπάρχει για όλους, για τους πέντε αυτούς, το τεκμήριο της αθωότητας. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Τα στοιχεία πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρά, που, από τις πληροφορίες που έχουμε, αλλά πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Γιατί το λέω. Διότι υπάρχουν οικογένειες έξω. Υπάρχουν παιδιά. Βέβαια. Υπάρχουν παιδιά και οικογένειες. Και λίγο πολύ, επειδή είναι κλειστή η κοινωνία, και λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και ξέρουμε. Μεταξύ μας, πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Και το λέω για εμάς τους δημοσιογράφους, γι' αυτό και εμείς θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί. Εμείς, Διονύση, παρουσιάζουμε από την πρώτη στιγμή και σήμερα τα στοιχεία όπως έχουν δοθεί σε δημοσιότητα επίσημα από τα δελτία τύπου. Ακριβώς. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Αυτό. Αυτό ακριβώς κάνουμε και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Θέλω να πω το εξής, ότι η ιστορία έχει ξεκινήσει από καταγγελία το Μάιο του 2021. Το Μάιο του 2024. Δηλαδή πέρσι, πριν 7 μήνες πόσο ήταν. Τους παρακολουθούσαν. Επιχειρηματίας έκανε καταγγελία ότι μου ζητάνε 60.000 ευρώ και μάλιστα κατονόμασε ποιοι τα ζητάνε. Με τηλέφωνα, ανώνυμη καταγγελία, έτσι όπως λένε οι πληροφορίες μας. Ανώνυμη καταγγελία. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, με εντολή του αντισαγγελέα εφετών της Αθήνας, δόθηκε εντολή στους
αδιάφθορους στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων να κάνει έλεγχο. Και ξεκίνησε τον έλεγχο. Την έρευνα μάλλον, πιο σωστά. Παρακολουθούσε τηλέφωνα και βεβαίως ήρθαν και στην Κέρκυρα φαίνεται, γιατί μιλάνε και για βιντεοληπτικό, βιντεοφωτογραφικό υλικό, πιο σωστά. Έχουν μέχρι και φωτογραφίες. Οι πληροφορίες μας λένε ότι οι διάλογοι είναι αυτοί που είναι φωτιά και καίνε και τους πέντε. Τους καίνε στην κυριολεξία. Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω, το έχω πει. Της λέω, νη μου, να πάει το μαγαζί καλά θέλω. Θέλει άλλη να είναι μια ζωή διευθύντρια, στα μου της λέω. Ξέρεις τι με ενδιαφέρει, η ουσία. Δεν με ενδιαφέρει, λέω κάντε ό,τι θέλετε, στα μου της λέω. Εγώ να έχω τα παιδιά τα δικά μου θέλω ευχαριστημένα. Συνεννοηθήκαμε. Μου λέει απόλυτα. Λοιπόν, ας το παίζει διευθύντρια. Δεν με απασχολεί. Από τη στιγμή που μας αφήνει, κάνουμε τη δουλειά μας. Διότι είναι κάποια στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτοί οι διάλογοι, δυστυχώς, εγώ έπεσα από τα σύννεφα, ήταν μεταξύ των εφοριακών και βεβαίως και του λογιστή. Αυτά είναι επιβαρυντικά στοιχεία. Για τους πέντε. Πρέπει να πούμε ότι αφορά η δικογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αφορά 9 άτομα. 4 εφοριακοί, συν ένας πέντε, που δεν κρατείται. Γιατί? Γιατί αυτός είναι με πλημέλημα, είναι για πλημέλημα, είναι πλημεληματική η πράξη που έχει κάνει, αυτό που του καταλογίζουν οι ελεγκτές. Υπάρχουν και 3 ακόμα πολίτες, επιχειρηματίες, οι οποίοι κατηγορούνται για δωροδοκία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι πλημέλημα. Γι' αυτό και δεν τους συνέλαβε η αστυνομία, η υπηρεσία ιστορικών υποθέσεων. Αυτοί θα μπουν στη δικογραφία, θα πάνε να απολογηθούν κανονικά σε τακτική δικάσιμο μαζί με τους άλλους βέβαια, αλλά δεν είναι κακουργηματικοί. Οι άλλοι πέντε, οι πέντε δηλαδή οι πρώτοι, είναι, όλες οι κατηγορίες είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Όταν μιλάει η υπηρεσία ιστορικών υποθέσεων για εγκληματική οργάνωση, με δομή, λειτουργία, αρχηγό, εντολές. Αυτά είναι επιβαρυντικά πολύ σοβαρά στοιχεία. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από το πρώτο ρεπορτάζ που αναφέρεται ρεά. Με το τι ακριβώς έχουμε κάνει και εμείς αυτές τις ημέρες, με δηλώσεις που έγιναν και από τους δικηγόρους εδώ, κυρίως των εφοριακών, όπως θα τα ακούσουμε τον κύριο Στέφανο Νικόπουλο, που είπε ακριβώς αυτό που λες και εσύ. Σοβαρή υπόθεση, αλλά ψυχραιμία. Ψυχραιμία για να δούμε την υπόθεση και την κατάσταση τις υπόλοιπες ημέρες. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Έτσι, έτσι. Και βεβαίως, υπάρχουν και οικογένειες και παιδιά έξω. Ακριβώς. Κλειστή κοινωνία της Κέρκυρας. Δεν είναι Αθήνα εδώ πέρα. Ακριβώς. Είμαστε γνωστοί. Γνωριζόμαστε. Βέβαια. Δεν είμαστε Αθήνα που πιάσανε κάποιον τον τάδε, αλλά δεν τον ξέρει κανείς. Κουράκι και στην πλανή μας πόρτα για να μην τον έχουμε δει ποτέ, εδώ είμαστε έτσι. Διαφορετικά. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε λέω ότι χρειάζεται ψυχραιμία, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, και να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ακριβώς. Γιατί καμιά φορά, και θέλω να το πω αυτό πριν ξεκινήσει το ρεπορτάζ, θέλω να πω το εξής. Συνήθως η περιραίουσα ατμόσφαιρα, δηλαδή η δισογραφία, οι δηλώσεις και όλα αυτά, είναι στοιχεία τα οποία επιβαρύνουν καμιά φορά τους συλληφθέντες. Έτσι. Έτσι. Δεν θέλω να πω τίποτα γι' αυτό, αλλά έχουμε δηλώσεις Κατζηδάκη, έχουμε δηλώσεις Πιτσιλή, ΑΔΕ. Βέβαια, είναι. Εγκεφαλής της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Είναι σοβαρή υπόθεση. Δηλαδή έχει πάρει διαστάσεις, τεράστιες διαστάσεις. Εμείς που είμαστε ανταποκριθές στα αθηναϊκά κανάλια, έχουν πέσει επάνω μας, δώστε μας πληροφόρηση. Λοιπόν, να δούμε πάμε να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ, Γιάννη, και θα επιστρέψουμε.
Όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης σοκάρουν. Σύμφωνα πάντα με το επίσημο δελτίο τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας, όλα έγιναν μετά την εξάρθρωση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία σύμφωνα πάντα με την αστυνομία αποτελείται από φοριακούς υπαλλήλους και λογιστή που δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλήψη διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα χρηματικά ποσά. Μάλιστα, για την αποδόμηση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει πραγματοποιηθεί αστυνομική επιχείρηση, όπου έχουν συλληφθεί έως τώρα 5 μέλη, 4 υπάλληλοι της ΕΔΟ και ένας ιδιώτης λογιστής. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία, δωροδικία υπαλλήλου, συνέργεια σε δωροληψία, παράβαση καθήκοντος και εκβίαση κατά συναυτουργία. Για μας η διαφθορά δεν έχει τον παραμικρό χώρο στην ΑΔΕ. Αμέσως λοιπόν απευθυνθήκαμε στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας. Ζητήσαμε τη συνδρομή της για να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Όλα ξεκίνησαν τις 29 Μαΐου του 2024 όταν έγινε καταγγελία ανώνυμη, όπου, σύμφωνα με την οποία η δράση δύο υπαλλήλων της ΔΟΗ, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν από επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 60.000 ευρώ προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμή υπόθεσή του. Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν, δεδομένο με τη συνδρομή της ΑΔΕ, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης με συνεχή δράση, συγκεκριμένη δομή αλλά και διακριτούς ρόλους στην οποία συμμετείχαν οι υπάλληλοι ΔΟΗ και ιδιώτες λογιστές. Ένα σοβαρό πρόβλημα με την επιχείρησή μου. Τότε μου ανέφεραν ότι θα το λύσω αρκεί να δώσω σε κάποιους εφοριακούς 50.000 ευρώ για 3 μήνες. Ήταν αδύνατο να βρω τόσα χρήματα και δεν προχώρησα. Η σύνδρα των χρημάτων γινόταν σύμφωνα με την αστυνομία κατά κύριο λόγο μέσω ιδιώτη λογιστή μέλους οργάνωσης προκειμένου να μην έχει άμεση επαφή τα μέλη ή πάλι με τα θύματα. Τους, ενώ παράλληλα φροντίζουν να λαμβάνουν ιδιαίτερα μέτρα αντιπαρακολούθησης τόσο κατά τη δράση τους όσο και κατά τις μεταξύ τους επικοινωνίες. Οι διάλογοι είναι αποκαλυπτικοί. Εκεί φαίνεται ότι τι γινόταν. Γιατί από τον Μάιο μήνα υπήρξε μια καταγγελία και στη συνέχεια έγινε μια στενή παρακολούθηση. Διονύση. Των... Ναι. Μου δίνεις την τέλεια πάσα για να δούμε τους διαλόγους και να επιστρέψουμε. Πάμε να δούμε τους διαλόγους, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πει σε αυτούς 40, έτσι. 30 είχαμε πει. Δεν είχε οριστεί ακόμα. Είχε πει 30 αυτός, μετά είχαμε πει να τα ανεβάσει λίγο πιο πάνω. Εγώ να γεμίσω την τσέπη μου θέλω. Δεν με ενδιαφέρει, λέω, κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ να έχω τα παιδιά τα δικά μου θέλω ευχαριστημένα και να μείνω κι εγώ ευχαριστημένος. Συνεννοηθήκαμε. Πες της θα μου το αφήσεις εδώ. Γράψε από έξω ισοζύγιο, ισοζύγια παραστατικά. Βάζει τα λεφτά της στο φάκελο, στα φέρνει εκεί πέρα. Τον αφήνεις πάνω στο γραφείο σου, δεν τον αγγίζεις καθόλου εσύ. Τον αφήνεις επάνω για 2 μέρες. Δεν τον πειράζεις καθόλου. Αν υπάρχει 1 στο 1.000.000 που δεν υπάρχει να εμφανιστούν, όταν ο φάκελος δεν έχει βρεθεί στο σιρτάρι, πού βρέθηκαν τα λεφτά. Ρε εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ακούετε, αν συμβαίνει κάτι, ας το ξεκαθαρίσει η δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε, ας πούμε, όταν συμβαίνει κάτι ξαφνικά, να βάλουμε στον ίδιο κουβά όλοι. Ναι. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντως, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της αστυνομίας, μέχρι στιγμής έχει διακριβωθεί ότι από τα τέλη Μαΐου η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε 8 περιπτώσεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της απέτησαν συνολικά τουλάχιστον το χρηματικό ποσό των 183.000 ευρώ, ενώ κατάφεραν να λάβουν τουλάχιστον το χρηματικό ποσό των 38.000 ευρώ. Εσύ, λαμβάνοντας υπόψη την ποινική δίωξη που ασκήθηκε, εμφανίζεται αρκούντος σοβαρή. Βεβαίως, οι διώξεις έχουν ασκηθεί in rem και η εξατομίκευση θα γίνει εκ μέρους των κυρίων ακριτού μέσα στο Σαββατοκύριακο, από ό,τι εκτιμώ. Από εκεί και πέρα, ισχύει το τεκμήριο αθωότητος για το σύνολο των κατηγορουμένων και χρειάζεται, παιδιά, ψυχραιμία και υπομονή, γιατί ακόμα έχουμε δρόμο. Είδαμε λοιπόν αυτό το πρώτο ρεπορτάζ. Την Τρίτη, να πούμε, θα διηγηθούν ξανά στον ανακριτή. Και εκεί θα έχουμε όλες τις πληροφορίες πλέον και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αν θα κρατηθούν καταρχήν. Έτσι. Εντάξει, θα εξαρτηθεί. Και αυτή τη στιγμή να πούμε ότι κρατούνται. Κρατούνται βεβαίως στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, αλλά το επαναλαμβάνω. Χρειάζεται ψυχραιμία από όλους μας, γιατί είμαστε μια κλειστή κοινωνία και πολλές φορές μένει κάτι σε ένα πρόσωπο που στο τέλος αποδεικνύεται ότι δεν έχει κάνει τίποτα.
Έτσι. 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 Και σου θυμίζω, θα το πω αυτό, τι έπαθα εγώ με το εμβόλιο. Α, βέβαια. Σε μια πιο απλή υπόθεση, βέβαια. Έτσι. Για ένα εμβόλιο με διέσυραν παντού, πανελλαδικά. Για το εμβόλιο, επειδή προηγήθηκα, γιατί είχα κάποιους λόγους και προηγήθηκα και είχαν και κάποιοι λόγοι. Και με διέσυραν. Το ότι εξέτασε ο εισαγγελέας την υπόθεση και δεν βρήκε τίποτα εισαγγελέας και με την υπογραφή του εισαγγελέα φετών και τη βάλανε αρχείο την υπόθεση αυτή, δεν είπε κανένας τίποτα. Ε, βέβαια. Αυτό έμεινε όμως. Η ρετσινιά που λέμε. Η ρετσινιά λέει. Και αυτό που πέρασα εγώ που υπέστη. Ψυχοφθόρο, βέβαια. Έτσι, λοιπόν. Γι' αυτό λέω, θέλει ψυχραιμία για αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, αν έπραξαν αυτά που... Να τιμωρηθούν, βεβαίως. Δεν είμαι... δεν αθωώνουμε εμείς κανέναν και ούτε κατηγορούμε κανέναν. Λοιπόν, η δικαιοσύνη και... θα αποφανθεί, η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο. Ακριβώς. Και θα το δούμε όλα. Η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο και από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από αυτή την υπόθεση που απασχόλησε την επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα, την πολύ σοβαρή εγκληματική οργάνωση, είναι πολύ, μια σοβαρή, πολύ σοβαρή ιστορία. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Αποκαλυπτική είναι και η διάλογη που εμείς τα τοπικά μέσα γνωρίζουμε, βέβαια, δεν έχουμε περάσει τίποτα προς τα έξω, αλλά τα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια που τα βρήκανε και πώς δίνουν αυτούς τους διαλόγους που περιέχονται μέσα στη δημογραφία. Εντάξει. Το είδαμε στο πρώτο ρεπορτάζ, γι' αυτό και εμείς βάλαμε αποσπάσματα από τα αθηναϊκά κανάλια. Ακριβώς. Γιατί είναι δικά μας τα ρεπορτάζ, να το ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς. Εμείς τα είχαμε και δεν τα δίναμε. Τα είχαμε από πληροφορίες. Παίζουμε το δελτίο τύπου και τα επίσημα στοιχεία και στις ΤΕΔΕΣΕΡ και με τους νομικούς συμβούλους. Έτσι, γιατί εμείς μιλάμε με όλους τους νομικούς συμβούλους, όλο το συλληφθέντο. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας και αυτός είναι ο ρόλος μας. Την Τρίτη όμως, Διονύση, πέρα από την που θα είμαστε στα δικαστήρια γι' αυτό, θα είμαστε και για άλλο θέμα στα δικαστήρια. Θα μας πεις εσύ για ποιο θέμα θα είμαστε. Ναι, θα είμαστε για την περιβόητη αυτή υπόθεση της μητέρας που εξέδιδε σύμφωνα με την καταγγελία της κόρης της, τη 12χρονη κόρη της, μέχρι τα 15, για βιασμό. Είναι πολύ σοβαρές οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η μητέρα της Σπυριδούλας, σήμερα 27χρονης Σπυριδούλας. Καταγγέλει τη μητέρα της για βιασμό, για μαστροπία. Μαστροπία και όλα αυτά. Και καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σοβαρές οι κατηγορίες. Και την Τρίτη αναβλήθηκε, θα συνεχιστεί μάλλον, έτσι, ξεκίνησε η δίκη. Άρα και θα συνεχιστεί την Τρίτη στις 11.30, αν δεν κάνω λάθος. 10.30 το πρωί. 10.30 το πρωί. Επομένως, και εκεί θα έχουμε εξέλιξη. Έχουμε ετοιμάσει όμως εμείς ένα ρεπορτάζ με το τι έγινε την Παρασκευή. Ήταν και δύο πλευρές στα δικαστήρια, ήμασταν και εμείς εκεί. Πάμε να δούμε ένα μικρό ρεπορτάζ. Πάμε να τα ακούσουμε. Είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι θα δικαιωθώ. Είμαι στον έγκλημα για μία μάνα που την έφυγε στο ίδρυμα να δικαστώ. Είμαι αθώα. Αρνούμε σε κατηγορίες της. Ξέρει ότι ήμουν μάνα της και πατέρας της όταν πέθανε ο πατέρας της. Τη στήριζα. Θα το μετανιώσει. Απόσταση. Σε απόσταση, σε μεγάλη απόσταση. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια ένταση. Η μητέρα θεωρεί ότι λέει ψέματα η γατέρα της. Αρνείται τις κατηγορίες που της έχουν αποδοθεί. Και βεβαίως η 27χρονη λέει, επιτέλους θέλω να δικαιωθώ. Είδαμε λοιπόν και αυτό το ρεπορτάζ, Διονύση, ήταν και δική σου ανταπόκριση. Αυτές είναι οι ανταποκρίσεις που κάνουμε εμείς στα αθηναϊκά. Ακριβώς. Έτσι, όλα αυτά τα χρόνια στο ρεπορτάζ και στο πεζοδρόμιο. Ακριβώς. Πάμε και στα δικά μας τα τοπικά. Πάμε και στα δικά μας, να περάσουμε στις καταγγελίες που έχουμε για την ηχορύπανση. Εγώ δεν θέλω να πω ότι στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, αλλά τι να πω, ας πούμε. Δηλαδή, ειλικρινά, διάβασα ένα δημοσίευμα ενός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα πολύ σοβαρού ανθρώπου που μένει στο ιστορικό κέντρο, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, δεν θέλω να πω το όνομα του, ο οποίος ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Εκπαιδευτικός ο άνθρωπος αυτός.
Τι να πει κανείς. Ακούστε λοιπόν τι μας λέει ο πρόεδρος των κατοίκων της παλιάς πόλης, ο κύριος Νίκος Όλυμπιος. Όσοι κάτοικοι πλέον έχουν σταματήσει να κάνουν και καταγγελίες, έχει φτάσει η κατάσταση στο απροχώρητο. Για τον λόγο δεν υπάρχει ανταπόκριση, μπορώ να πω, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών από την αστυνομία. Οι καταγγελίες γίνονται στο 100. Το 100, ώσπου να έρθει, έχουν ειδοποιηθεί οι καταστηματάρχες και κλείνουν τη μουσική. Και το αποτέλεσμα είναι ότι το 100 δεν γράφει τίποτα μέσα στο γραφείο συμβάντων. Όταν ζητήσεις αντίγραφο του βιβλίου συμβάντων, λέει ουδέν παρατηρήσαμε. Γι' αυτό το λόγο ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και κύριε από τον αστυνομικό διευθυντή προς τους αυτούς τους ελεκτές οι οποίοι είναι από τη μεριά της αστυνομίας, ώστε να υπάρξουν ποινές και να πατάξουν αυτήν την κατάσταση η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Χθες συγκεκριμένα, εγώ ερχόμενος από το Ληστόν στο σπίτι μου, υπήρχαν οι μουσικές, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο και σε βαθμό πέραν των 80 dB, δεν μιλάμε για 80 dB. Από 100 και πάνω, σε διάφορα καταστήματα, δεν θέλουμε να τα ονομάσουμε, αλλά η κατάσταση έχει εκτραχηθεί. Τον ακούσαμε τον κύριο Νίκο Λίβιο, δεν έχει αλλάξει, λέει, τίποτα. Σταματάει, λέει, να κάνουν και καταγγελίες πλέον, γιατί δεν ανταποκρίνεται και η αστυνομία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια. Γιατί, και πρέπει η Δημοτική Αρχή να το δει. Επιτέλους να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Δεν είναι αρμοδιότητα βεβαίως της Δημοτικής Αρχής να ελέγξει για την ηχορύπανση, αλλά είναι υποχρεωμένη να συμμεριστεί τα παράπονα των κατοίκων της παλιάς πόλης. Και να πείσει ή να πει στην αστυνομική διεύθυνση ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και θα το πω εγώ. Εντάξει, δεν βαστιέμαι, θα το πω. Αν δεις τα δελτία τύπου που έρχονται από τη Ζακύνθο, την αστυνομική διεύθυνση της Ζακύνθου, ένα στα δύο έχει ηχορύπανση. Πόσο καιρό έχεις να δεις δελτίο τύπου εδώ πάρα πολύ. Από την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας για ηχορύπανση? Πολύ. Αν δεις καν περιφερειακό, για το ιστορικό κέντρο, τίποτα. Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσο και να στενοχωρώ τον αγαπητό αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Σπύρο Σκολαρίκη, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή την τραγική κατάσταση βιώνουν οι κάτοικοι του ιστορικού κέντρου, από ορισμένους, παρακαλώ. Δεν είναι όλοι. Από ορισμένους. Στα δάχτυλα του ενός χεριού. Οι οποίοι ίσως το κάνουν επίτηδες για να τους βαρεθούν να σηκωθούν, να φύγουν από τα σπίτια τους. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Δεν υπήρξε από την αρχή μία σοβαρή, έτσι, στιβαρή αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Εντάξει, θέλανε που και πού, κανένα αυτόφορο, κανένα αυτό, εντάξει τώρα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι καθόλου σοβαρά πράγματα αυτά και δεν τιμούν και την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας αυτά που ακούγονται. Δεν την τιμούν. Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος με όλο το σεβασμό προς την αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Λοιπόν, πάμε. Να αλλάξουμε θέμα. Να πάμε στα δημοτικά τέλη, στην αύξηση των δημοτικών τελών που είχε προαναγγείλει ο Δήμαρχος Στέφανος Κουλιμπέμπος. Τέθηκε σε διαβούλευση, να πούμε. Έχει τεθεί σε διαβούλευση. Μπορεί, ναι, ο κάθε πολίτης να μπει μέσα στην πλατφόρμα του Δήμου και να πει αν συμφωνεί, αν διαφωνεί, πώς βλέπει ο ίδιος την κατάσταση. Μάλιστα. Θέλω όμως να πάμε σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε η κυρία Μερόπη Ιδρέου, η οποία καταγγέλει τον Δήμαρχο και ζητάει να αποσύρει το θέμα, διότι δεν είναι νόμιμο. Εγώ θέλω να πω στην κυρία Ιδρέου το εξής. Επιτέλους, κάντε αντιπολίτευση. Για το καλό της πόλης και όχι για το κακό της πόλης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι 10 εκατομμύρια ο Δήμος το χρόνο μπαίνει μέσα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το ταμείο που αφήσατε.
ποια είναι τα χρήματα που αφήσατε. Που είναι ένας καταχρεωμένος Δήμος και δεν το έχετε παραδεχτεί καθόλου, δηλαδή τίποτε, ποτέ. Σαν να μην γνωρίζετε, σαν να μην περάσετε από Δήμαρχος, κυρία Ιτρέου. Επειδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, θα περίμενα και μια σοβαρή αντιμετώπιση από εσάς, που είστε αξιωματική αντιπολίτευση στον Δήμο της Κερκίδας. Θα περίμενα πολύ σοβαρή έτσι, αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, να συμβάλλετε με κι εσείς, να δείτε πώς και με τι τρόπο, και να μην είναι υπέρογη αύξηση κλπ. Διότι ξεχνάτε κάτι. Μέχρι σήμερα ο Δήμος μπαίνει μέσα. Αυτό είναι παράβαση καθήκοντος, αν δεν κάνω λάθος. Είστε νομικός και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εάν κάποιος καταγγείλει ότι σήμερα τα ανταποδοτικά τέλη είναι πάρα πολύ λίγα με αποτέλεσμα να ξοδεύονται χρήματα από άλλες πηγές του Δήμου, θα έπρεπε να έχει πάει στον εισαγγελέα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και είναι λάθος του κυρίου Πολυμπαίνου και καλά κάνει η κυρία Ιδρεού, είναι λάθος του κυρίου Πολυμπαίνου που δεν το βάζει σε αυτή τη διάσταση. Την υποχρέωση που έχει να αυξήσει τα δημοτικά τέλη όταν το ταμείο είναι μείον. Δεν μπορεί να κάνει ούτε ένα έργο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα ο Δήμος. Μπαίνει 10 εκατομμύρια το χρόνο μέσα. Γι' αυτό και βρίσκει πρόσφορο έδαφος η κυρία Ιδρέου και λέει θα κάνω ένσταση. Και κάνει την ένσταση. Και ζητάει να ακυρωθεί η απόφαση, η διαδικασία. Αδιαφορώντας εάν ο Δήμος είναι καταχρεωμένος και μπαίνει καθημερινά μέσα. Αδιαφορώντας, δεν τη διαφέρει. Αυτό μου δείχνει εμένα ως πολίτη, ως άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρομαι για τα κοινά. Όχι, παιδιά μου, κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτό το Δήμο. Καταχρεωμένος Δήμος, ξεσκισμένος Δήμος. 10 εκατομμύρια το χρόνο μέσα και δεν ενδιαφέρεται κανείς. Επειδή δεν ενδιαφερθήκατε εσείς, κακώς δεν ενδιαφερθήκατε. Και θα έπρεπε ο κύριος Πουλημένος να εξετάσει και τις ευθύνες, τις τυχόν ευθύνες που έχετε. Και πώς παραδώσατε το Δήμο της Κερκίδας, κεντρικής Κερκίδας. Δεν το κάνει ο κύριος Πουλημένος, ας τα κουκουλωθεί. Εμείς είχαμε την υποχρέωση να τα αναδείξουμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο ρεπορτάζ αυτό της αύξησης των δημοτικών τέλων. Τι λέει η κυρία Ιδρέου, αλλά και τι λέει και ο Δήμαρχος, έτσι δεν είναι ρέα. Θα δούμε ξεχωριστά ρεπορτάζ, Διονύση. Πάμε να δούμε αρχικά τι συμβαίνει με την αναπροσαρμογή, πότε ξεκίνησε η διαδικασία και τι μας δηλώνει ο Δήμαρχος. Πάμε να το δούμε. Εγκριτική από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας σχέδια ποντιονίσεων, εισήγηση για την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2025, προκειμένου να συσκελεστούν τα έσοδα με τα έξοδα στη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Παράλληλα, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης ανοιχτό βήμα διαβούλευσης. Σύμφωνα πάντως με την εισήγηση, η υπόθεση της αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών, που είναι ετήσια υποχρέωση του κάθε Δήμου στην περίπτωση της Κέρκυρας, παραπέμπει σε αποφάσεις του 2007 για τον πρώην Δήμο Κερκυραίων και του 1999 για τις Δημοτικές Ενότητες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων και σωρεύει ετήσιο έλλειμμα που πλησιάζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο κόσμος έχει κατανοήσει την ανάγκη να συμβεί αυτό το οποίο αποφεύχθηκε επί 25 ολόκληρα χρόνια για τον ευρύτερο Δήμο και για την πόλη της Κέρκυρας επί 17 χρόνια. Όταν εκ του νόμου υπάρχει υποχρέωση της ετήσιας αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών. Όλοι οι Δήμοι έτσι λειτουργούν. Κάθε χρόνο κάνουν απολογισμό και βλέπουν πώς εξελίσσονται τα έσοδα και τα έξοδα στην υπηρεσία καθαριότητας και ρυθμίζουν ανάλογα τα τέλη. Είτε αν μειώνονται τα έξοδα πάνε σε μείωση των δημοτικών τελών, εάν μένουν σταθερά παραμένουν και τα τέλη σταθερά και αν αυξάνονται τα έξοδα σε σχέση με τα έσοδα κάνουν την αναπροσαρμογή την ετήσια που θα είναι μικρή. Στην Κέρκυρα συνέβη αυτό το οποίο γράφω και στο άρθρο. Για διάφορους λόγους, επί 25 χρόνια τα τέλη των που όρισαν οι Καποδιστριακοί Δήμοι το 1999 ισχύουν και σήμερα που μιλάμε. Όταν
γνωρίζουν οι πάντες ότι το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας έχει πολλαπλασιαστεί. Και το γνωρίζουν και αυτό και οι πολίτες της πόλης της Κέρκυρας, του παλιού Δήμου Κερκυραίων, που τα τέλη είναι σταθερά αμετάβλητα από το 2007. Όταν και στην περίπτωση αυτή, τα τέλη ή μάλλον τα έξοδα της λειτουργίας της υπηρεσίας έχουν επίσης πολλαπλασιαστεί. Θα προσέξατε ότι σε αυτούς τους λίγους που αντιδρούν, αποφεύγουν αυτοί να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά επί της ουσίας. Εδώ μιλάμε για το ανταποδοτικό τέλος, το οποίο είναι υποχρέωση όχι μόνο του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, αλλά και του κάθε μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου χωριστά. Αφού ακούσαμε αυτό, νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τι έγινε και με την κυρία Ιδρέου, η οποία δεν το ψήφισε το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή, και ποια είναι η ανακοίνωση, την οποία εμείς να πούμε ότι για ακόμη φορά δεν την έχουμε λάβει, αλλά εντάξει, οφείλουμε να κάνουμε το λόγο αντίλογο όπως κάνουμε πάντα, Διονύση. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ρεπορτάζ. Σύμφωνα με την πρώην Δήμαρχο Μερόπη Ιδρέου, η εν λόγω απόφαση την χάνει κυρωτέα, καθώς δεν ακολουθήθηκε η νόμιμη, θεσμική και κυρίως δημοκρατική διαδικασία για ένα τόσο σοβαρό και ουσιαστικό ζήτημα για το Δήμο και τους δημότες ως σύνολό τους. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί εκ του νόμου και δεν επιτρέπεται να έρχεται εισήγηση και να λαμβάνεται απόφαση από τη δημοτική πλειοψηφία για την αύξηση δημοτικών τελών, χωρίς να έχει προηγηθεί διαβούλευση με όλους εμπλεκόμενους φορείς ή τις συλλόγους κατοίκων του Δήμου μας, πολιτιστικά, εξουσιαστικά, περιβαλλοντολογικά σωματεία, παραγωγικούς φορείς, εμπορικό σύλλογο, σύλλογο αισθήσεις και καταστημάτων, υγειονομικό ενδιαφέροντος και άλλα. Η κυρία Ιδρέου καταλήγει στην δική της άποψη ότι για τους λόγους αυτούς προτείνουμε η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να θεωρηθεί ως μη γενόμενη και να ανακληθεί το θέμα, δεν να εισαχθεί στη Δημοτική Επιτροπή, αφού θα έχουν αποσταλεί και παραλυφθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οι γνωμοδοτήσεις των τοπικών συμβουλίων και των λοιπόν φορέων επί του θέματος. Και έχουμε καταγράψει και μία δήλωση από τον κύριο Νίκο Λίμπη, από τους μονιμούς κατοίκους. Αντιδρούν στην αύξηση των δημοτικών τελών. Και όσον αφορά και τα απορρίμματα, λέει ο κύριος Λίμπης, να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλονται για την Κέρκυρα. Ας τον ακούσουμε γι' αυτόν. Ναι, αντιδρούμε κι εμείς. Είμαστε καταρχήν ενάντια της κάθε αύξησης στα δημοτικά τέλη. Και κύρια των μονίμων κατοίκων ή των κατοίκων του Δήμου Κερκυραίων. Και για εξηγούμενους λόγους. Οι κάτοικοι δεν έχουν τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτή την αύξηση. Είναι οι μόνοι από τις τρεις κατηγορίες που έχουμε για τα δημοτικά τέλη. Ενώ οι επιχειρηματίες μπορεί να μεταφέρουν την αύξηση αυτή στην τιμή του τελικού προϊόντος την οποία έχουν, οι κάτοικοι πού να τη μεταφέρουν. Έχουν μία σύνταξη ή μία... Έχουν μια σύνταξη ή ένα μισθό με τον οποίο προσπαθούν να ζήσουν και είναι ο μισθός αυτός στα ίδια επίπεδα εδώ και μια δεκαετία. Επομένως, η αύξηση θα την επομισθούν ήδη. Οι υπόλοιποι άλλοι, οι υπόλοιποι δύο, μπορούν να μεταφέρουν αυτή την αύξηση στο τελικό προϊόν το οποίο έχουν. Δηλαδή, οι μεν καταστηματάρχες σε τιμές πωλήσεως. Αυτοί του Airbnb, οι οικίες, αλλά που είναι έχουν μετατραπεί σε Airbnb, αυτοί τη μεταφέρουν την αύξηση στην τελική τιμή που πολλούν την οικία τους ή την ενοικιάζουν. Οι κάτοικοι είναι πιο αδύνατοι. Γι' αυτό και αντιδρούμε σφοδρά. Τι πρέπει να γίνει τώρα. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει το κράτος να ενδιαφερθεί να διατηρήσουμε, λέει, σε αυτά τα επίπεδα, κύριε Ολύμπιο, τα δημοτικά τέλη. Όσοι γνωρίζουν από αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να ξέρουν ότι τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή, από τα σκουπίδια δεν μπορούμε να μπαίνουμε μέσα. Πρέπει να τα πληρώνουμε εμείς. Εμείς, οι πολίτες. Μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος. Για αυτά τα δημοτικά τέλη μιλάμε. Ο ηλεκτροφωτισμός, ο δημοτικός φωτισμός που βλέπουμε, εμείς τον πληρώνουμε. Επομένως, δεν μπορεί να καταχρεώνεται ο Δήμος και να παίρνει χρήματα από άλλες πηγές εσόδων και να μην γίνεται, αγαπητέ Πρόεδρε Νίκο Ολύμπιε, ούτε ένα έργο στην Κέρκυρα. Να μην πέφτει ούτε μια πινελιά, τίποτα. Καλά, η κυρία Ιδρέου θέλει να κάνει αντιπολίτευση. Νομίζω ότι κάνει αντιπολίτευση, αδιαφορώντας για το αν ο Δήμος
είναι σε αυτή την τραγική κατάσταση έτσι όπως τον άφησε. Δεν το ξέρει. Κάνει πως δεν το ξέρει. Και δεν της το υπενθυμίζει ο Δήμαρχος. Αυτό είναι το άσχημο. Και τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Γιατί υπάρχουν συνέπειες. Όταν καταχρεώνεις το Δήμο, υπάρχουν συνέπειες. Και πολιτικές και ποινικές. Έτσι είναι. Τις πολιτικές τις εισέπραξε. Ας ρωτήσουν τους νομικούς συμβούλους του Δήμου. Δεν μπορεί ο Δήμος να καταχρεώνεται με 10 εκατομμύρια επειδή αδυνατεί ή κάνει πολιτική η Δημοτική Αρχή με τα χρήματα του κράτους που είναι για τα πεζοδρόμια, για την ασφαλτοστρώσεις, για τους κοινόχρηστους χώρους, για τις παιδικές χαρές που δεν έχει τίποτα. Που δεν έχει να χρηματοδοτήσει ούτε ένα πολιτιστικό σωματείο. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Ολύμπιε, και σας λέω και πάλι. Όσοι έχουν περάσει από την αυτοδιοίκηση, γνωρίζαμε ότι πριν το τέλος του χρόνου κάναμε αναπροσαρμογή των τελών. Αν βλέπαμε ότι ο προϋπολογισμός έγερνε, ήταν μεγαλύτερος στα έξοδα, έπρεπε να κάνουμε αναπροσαρμογές. Μία αναπροσαρμογή ήταν αυτά, τα δημοτικά τέλη. Γιατί όταν βλέπαμε ότι τα σκουπίδια και το νερό και το, συγγνώμη, και το ηλεκτρικό, τα σκουπίδια και το ηλεκτρικό, ναι, ο δημοτικός φωτισμός, τον πληρώνουμε από άλλα έσοδα, τότε φοβόμαστε τον εισαγγελέα. Ή μας καλέσουν να μου πούνε, έλα εδώ, δεν βλέπεις εδώ πέρα που είναι, πληρώνεις τα δημοτικά τέλη, πληρώνεις τον ηλεκτροφωτισμό και τα σκουπίδια από άλλες πηγές εσόδων. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο θέμα. Και πάμε και σε ένα άλλο θέμα, που είναι αυτό που έχει σχέση με το προηγούμενο. Δηλαδή το εργοστάσιο, έτσι, που λέει ο κύριος Τρεπεκλής, ότι δύο ομιλοί έχουν μείνει. Θα ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές. Θα διαγωνιστούν και έτσι ανοίγει ο δρόμος πολύ γρήγορα να υπογραφεί η σύμβαση, να γίνει αυτό το εργοστάσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Μπας και γλιτώσουμε από την καταστροφή. Αλλά αυτό, γιατί θα τρέξουν κάποιοι, αυτό θα γίνει εργοστάσιο, ρε παιδιά. Για κάτσε μισό λεπτό. Θα έχουν περάσει όμως 2-3 χρόνια. 30 εκατομμύρια μέσα. Ποιος θα πληρώσει? Ίσως και παραπάνω, γιατί ζητάνε αύξηση. Εκεί που παίρνουμε τα απορρίμματά μας, ζητάνε αύξηση. Λοιπόν, ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά? Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ, να έχουμε ετοιμάσει τις εξελίξεις και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Πάμε. Ένα βήμα πιο κοντά στην ανάδειξη αναδόχου για το έργο της κατασκευής του εργοστασίου απορριμμάτων της Κέρκυρας βρίσκεται ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής, στην διαγωνιστική διαδικασία έχουν μείνει δύο όμιλοι κατασκευαστικών εταιριών, έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους και αναμένεται το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Ο συνδυασμός των δύο θα αναδείξει τον ανάδοχο του έργου, για το οποίο, όπως διαβεβαίωσε ο Περιφερειάρχης, υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Μας, το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα προχωράει και τα επόμενα 2,5 με 3 χρόνια θα έχουμε τη λειτουργία. Ήταν μια δέσμευση από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά την οποία κατέθεσα. Με εμπιστεύτηκαν οι συμπολίτες μας, γιατί γνωρίζουν ότι και στο παρελθόν αυτό το είχαμε κάνει πράξη. Είχαμε φτάσει στο ακριβώς αυτό σημερινό σημείο που ξεκινάω τη διαδικασία και από επιπόλαιες προσεγγίσεις γυρίσαμε 10 χρόνια να είμαστε στο ίδιο σημείο, να παίρνω τη σκυτάλη από εκεί που άφησα το 2014 το συγκεκριμένο έργο. Όμως, ωστόσο, αυτά τα 10 χρόνια στήχησαν πάρα πολλά χρήματα στους συμπολίτες μας, στους Κερκυραίους. Ένα ωραίο θέμα για το τέλος που είναι του πρώτου μέρους, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαμός. Έχουμε το και σήμερα να πούμε, έχουμε και εκλογές στο ΠΑΣΟΚ και όλα τα αποτελέσματα θα τα δείτε στο κόρπο TV News. Πάμε. Ακριβώς. Έχουμε τον Κώστα Παυλίδη, ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Θα μου πείτε, γιατί για την Κεντρική Επιτροπή δεν μπορεί να μιλήσει ο κύριος Αυλονίτης. Ο κύριος Αυλονίτης είναι στους κασελίστας. Ναι.
ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Σαββολίδης έχει ξεκινήσει από το ΠΑΣΟΚ. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι με τον Κασελάκη. Γιατί το κόμμα βλέπω ότι είναι η κεντρική επιτροπή, είναι, αλλού είναι το κόμμα. Είναι φανατικός υποστηρικτής του κυρίου Κασελάκη ο κύριος Σαββολίδης. Ίσως κάνει κόμμα ο κύριος Κασελάκης, γιατί με απόφαση της σχετική επιτροπή δεν το επιτρέπει να είναι υποψήφιος και θα γίνουν και άλλα μέχρι τότε. Ναι, ναι. Προβλέπω διάσπαση και προβλέπω να κάνω και μια πρόβλεψη ότι θα κάνει νέο κόμμα, ίσως εκεί ποντάρει ο κύριος Σαββολονίτης, να είναι υπαρχηγός του μαζί με την κυρία Τζάκρη του κυρίου Κασελάκη. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Πάμε να ακούσουμε όμως τι μας είπε ο κύριος Κώστας Παυλίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Φέρονται στους διαδρόμους του ξενοδοχείου και στους γύρω δρόμους και ποτέ να μπουν μέσα. Παρ' όλα αυτά όμως μετά από 2-2,5 ώρες επήλθε η απαρτία και μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ομαλά πλέον τη συζήτηση η οποία ήταν με μέλη πάνω από το 50-1% που αναφέρεται και στο καταστατικό έτσι αλλιώς για να μπορέσει να ξεκινήσει μια συνεδρίαση. Νομίζω μέσα έγινε ένας πολύ γόνιμος διάλογος, ένας προβληματισμός πολύ έντονος και θέλω να πω ότι η εικόνα στα κανάλια είναι και λίγο αναντίστοιχη πέρα από κάποιους διαπληκτισμούς ή προφορικές εκφράσεις. Νομίζω ότι η συζήτηση ήταν ουσιαστική και έγινε εντός των πυλών. Εγώ θα πω κάτι σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι κάποια στιγμή έρχονται στιγμές στη ζωή μας που πρέπει να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Αποφάσεις δυσάρεστες που είναι επιβεβλημένες από το αξιακό σύστημα κάθε σκεφτόμενο ανθρώπου, κάθε ενεργού πολίτη και κάθε συλλογικού φορέα. Με αυτή την έννοια νομίζω και η πρόταση μορφής και η χθεσινή απόφαση ήταν αποφάσεις τέτοιας έντασης και τέτοιας βαρύτητας. Νομίζω ότι στην διαδικασία για την κατάθεση των υποψηφιότητων υπήρχαν πάρα πολλοί απλοί κανόνες. Τρεις απλοί κανόνες. Ο πρώτος και αυτονόητα. Αυτονόητοι κανόνες. Ζητάγαμε τα αυτονόητα. 30 υπογραφές, όπως την προηγούμενη φορά, τοπόθεν έσχες και να γνωρίζει ο καθένας τι γίνεται και να μην απολογείται ολόκληρο κόμμα για κάποιο υποψηφιό του και αφορούσε όλους τους υποψηφίους. Και τρίτον, αυτονόητο σεβασμός στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Αυτά τα τρία δεν είχε καμία άλλη προϋπόθεση. Και αναφερόταν σε όλους και δεν ήταν ονομαστικό και δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο παραλήπτη. Ο κύριος Κασελάκης, το ζήτημα του σεβασμού των πολιτικών αποφάσεων των συλλογικών οργάνων, νομίζω έμεινε μεταξεταστείως. Και θέλω να πω ξεκάθαρα ότι είχε μια συνολική πορεία όλο το διάστημα που δημιούργησε ένα τέλειο το διχασμό και μια πρωτοφανή συνεχιζόμενη καθημερινή τοξικότητα που έφτασε να παραλύσει πλέον το κόμμα. Παρ' όλα αυτά, να θυμηθώ τα μαύρα ταμεία του Τσίπρα, το πήρε πίσω. Να θυμηθώ το υπονομευτή ο Τσίπρας, το έπαιρνε πίσω και το ξανάπαιρνε στην καθημερινά στην επικαιρότητα. Να θυμηθώ την πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή, που αποκάλεσε ένα κομμάτι των μελών της Κεντρικής Επιτροπής πέμπτη φάραγγα, χωρίς να γνωρίζει τη βαρύτητα μιας τέτοιας κατηγορίας και ποια ήταν η πέμπτη φάραγγα στον Ισπανικό Εμφύλιο. Κουκουλοφόρους στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, επειδή ψήφισαν δημοκρατικά μια πρόταση μορφής την οποία ο ίδιος προκάλεσε. Θέλω να πω ότι ο Στέφανος Κασελάκης έδειξε ένα παρελθόν και μια πορεία σταθερή με το να διαμορφώνει μια τοξικότητα, να την παίρνει μετά πίσω σε μια καθημερινή τηλεοπτική συνέντευξη και τούμπαλι. Νομίζω ότι η σταγόνα που ξεκίνησε στο ποτήρι ήταν το εξώδικο. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Κώστα Παυλίδη. Τον ευχαριστούμε. Θα μας δίνει και τις εξελίξεις και όλο το ρεπορτάζ, γιατί όπως είπε και εσύ, θα περιμένουμε πολλές. Διονύση, έχουμε πολλά θέματα και στο δεύτερο μέρος και άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα που θα παρουσιάσουμε μετά. Πάλι με ένα φαινόμενο απάτης όπως έχει καταγγελθεί. Θα το δούμε όμως αυτά μετά. Τους χορηγούς. Επιστρέφουμε.
Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κερκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Εγώ στην Κέρκυρα μετακινούμαι με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στο χρόνο σας. Το φθινόπωρο είναι εδώ και μας υποδέχεται στο κατάστημα Well. Χειμερινά είδη, παπούτσια, αλλά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε στις πιο χαμηλές τιμές. Μεγάλες προσφορές και στα καλοκαιρινά είδη. Επίσης, κουβέτα και παπλώματα. Σε τιμές σοκ. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στο περιφερειακό Λευκύμης, στη διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620, 22202 και 26620-29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932, σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποιητούς. Εστιατόριο Rex, για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr. Megamart.
στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Μέγαμαρτ. Be smart. Buy smart. Επιστρέψαμε, Διονύση, λόγος αδίλογος ενότητα δεύτερη εδώ. Πολλά τα θέματα, όπως είπαμε και πριν. Να ξεκινήσουμε με μια σοβαρή καταγγελία που έχουμε, αν θέλεις. Απάτης. Μια ιδιοκτήτρια λέει ότι νοικιάζει το σπίτι της, παίρνει προκαταβολές και στη συνέχεια αθετεί την υπόσχεσή της. Ένας από αυτούς που έχουν πέσει θύματα, όπως ο ίδιος όμως το λέει, έτσι, δεν έχουμε κι εμείς κάτι μέχρι τη στιγμή στα χέρια μας ή από την αστυνομία, είναι ο κύριος Σπύρος Κατέχης. Μας μιλάει για το θέμα αυτό, το έχει δημοσιοποιήσει και επίσημα. Πάμε να δούμε τι μας δήλωσε. Δεν ξέρω τι να πω. Πέφτω από τα σύννεφα. Πριν τρεις μήνες είχα δώσει προκαταβολή για ένα σπίτι που είχε αναρριθεί στο διαδίκτυο. Είχα πάει, το είχα δει, είχαμε συμφωνήσει, είχα δώσει την προκαταβολή. Ευτυχώς μέσω τραπέζης, οπότε υπάρχει, πάνε να κάνουμε τις δηλώσεις καθαρά μέσω τραπέζης, άρα υπάρχει αποδεκτικό ότι πήγε η προκαταβολή. Λοιπόν, και μετά από τρεις εβδομάδες διαπιστώνουμε ότι το ίδιο σπίτι είχε ξανανεύει πάλι στο διαδίκτυο. Και πρέπει να τηλεφωνούν την ιδιοκτήτρια. Καθελημένο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές παίρνω τηλέφωνο κάποιους άλλους και μου λένε «Α, ναι, μας ζητάει προκαβολή 23% παραπάνω από ό,τι έχω δώσει εγώ». Τελικά πήγαμε στο δικηγόρο της, της είπαμε ότι θα θέλαμε να μας επιστρέψουν την προκαβολή και μου λέει «Ναι, ναι, θα συμβεί αυτό». Έχει περάσει ήδη τρεις μήνες. Δεν έχει δοθεί η προκαταβολή. Εντάξει, τώρα που το ανέβασαμε στα παράπονα του Δημάρχου και το αναβάσατε κι εσείς, έχουν έρθει κι άλλοι και για άλλες υποθέσεις. Λοιπόν, και εμείς όχι. Το κουβάρι, τι λέγεται το κουβάρι σιγά-σιγά. Ακριβώς. Ακριβώς. Και πραγματικά έχουμε μείνει με το σώμα ανοιχτό, γιατί αφού γνωρίζουμε ότι μένουμε σε μια μικρή κοινωνία, γνωρίζουμε ένας τον άλλον, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, είναι άξιο απορίας. Εμείς έχουμε καταθέσει την καταγγελία μας στις αρμόδιες αρχές και από εκεί πέρα περιμένουμε την εκδίκαση της υπόθεσης. Αφήνουμε πάνω ανοιχόμενο το να μπορούν να επιστραφούν τα χρήματά μας και να μην προχωρήσουμε παρακάτω. Αυτό είναι η συνευχαίρεια της κυρίας και οι υπόλοιποι που έχουν πέσει και αυτοί οι θύματα απάτης έχουν πάρει και αυτή την νομική οδό. Το είδαμε και αυτό το θέμα, Διονύση, ναι. Πολύ σοβαρό. Θα το δούμε τη συνέχεια. Πάμε και στον βουλευτή του Κινάλ Πασόκ, τον κύριο Δημήτρη Μπιάνκη. Έχουμε ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ με μια αναφορά που έκανε. Μια ερώτηση που έκανε. Για αυτό που λέει ο κύριος Μαχημάρης, ότι η κυβέρνηση προτίθεται να ένα νησί, μία ΔΕΙΑ, δηλαδή συνένωση των ΔΕΙΑ. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει, να δούμε τι ακριβώς λέει ο κύριος Μπιάνκης. Σε κατάθεση αναφοράς προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προχώρησε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης, μεταφέροντας σοβαρότατες ανησυχίες που έχει εκφράσει με επιστολή του ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχημάρης. Όπως τονίζει ο κ. Μπιάνκης, η κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίσει το σοβαρό θέμα των υδάτινων πόρων ελαφρά την καρδία, ψάχνοντας ευκαιρίες για να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις και συγκεντρωτικές πρακτικές που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα όποτε και όταν επιχειρήθηκαν. Το νερό, τονίζει ο βουλευτής, είναι δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να λογίζεται και όχι ως ένα ευκαιριακό πεδίο ασκήσεων επιχάρτου για την ευδοκίμηση παρασιτικών φαινομένων κέρδους και ιδιοτέλειας. Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχημάρης σε δηλώσει του και στην εκπομπή Λόγος Αντίλογος άστραψε και βρόντιξε. Πω την κουβέντα και τα κάμανε και διαπράξανε έγκλημα. Δεν θα αφήσουμε να διαπραχθεί άλλο έγκλημα. Δεν θέλουμε τη βοήθειά τους, δεν θέλουμε τη στήριξή τους. Τους είδαμε 30 χρόνια να κατασκευάζουν τα φράγματα και να έχουμε πάρκια νερού. Δεν θέλουμε άλλο. Αυτή ο εναγκαλισμός και αυτή η αγάπη από την πολιτεία για τα προβλήματα την έχουμε δει, την έχουμε διαπιστώσει. Ας μας αφήσουν να αναπνεύσουμε αυτό που είχε πει και ο Αμερικάνος όταν δολοφονήσανε, ο Μαύρος. Αφήστε μας να αναπνεύσουμε, κυρίες και κύριοι, της κρατικής εξουσίας. Πάμε να περάσουμε και στο κτηματολόγιο. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Κοντό. Είναι πολύ σοβαρό. Έκανε συναντήσεις και επαφές ο κύριος Κοντός, έκανε και με τον κύριο Βιάνκη όπως είδες, είχε προηγηθεί και με τον κύριο Γκίκα, θα έχει λέει και με τον κύριο Βιάνκη το επόμενο διάστημα. Δεν θα το αφήσει ο κύριος Κοντός. Πάμε να δούμε τι μας δήλωσε. Αφορά τα ζητήματα του χρηματολογίου, τα οποία εμείς έχουμε βάλει ως προμετωπίδα όπως ξέρετε,
Αυτή τη στιγμή συνεχίζω τις πρωτοβουλίες μας και έχω σήμερα και αύριο καθορίσει να κάνω συναντήσεις με τους δύο βουλευτές της αντιπολίτευσης, τον κύριο Μπιάγκη και τον κύριο Αυλονίτη τον Αλέκο, αύριο το πρωί. Όπου θα τους θέσω το ζήτημα αυτό, το ζήτημα των προθεσμιών, τη μεγάλη αναγκαιότητα, ειδικά για την Κέρκυρα, να υπάρξει παράταση των προθεσμιών και στο κομμάτι της θυματογράφησης, αλλά και στο κομμάτι των κτηματολογικών διορθώσεων από το λειτουργό θυματολόγιο. Αυτά όσον αφορούν το θυματολόγιο, όλα τα άλλα τα έχουμε πει, είναι λίγο πολύ γνωστά και τα γνωρίζετε. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοντό, μπράβο του για μια ακόμα φορά που το αναδεικνύει και το έχει βάλει πεισματικά. Ίσως αλλάξει κάτι και να περάσουμε στον Περιφερειάρχη Ιωνιονήσων με την παρέμβαση που κάνει στη γέφυρα του ποταμού. Πήγε με τον κύριο Γιώργο Μάμαλο, την Παρασκευή ήταν εκεί, ήταν από κοντά τα έργα. Είμαστε και εμείς, έχουμε και εμείς το ρεπορτάζ, πάμε να δούμε τι έγινε. Πράγματι, όπως είχαμε δεσμευτεί, μετά την έναρξη των εργασιών για την εκβάθιση και τον καθαρισμό στο ποτάμι, όπου ακόμα εξελίσσονται οι εργασίες, πιστεύουμε πολύ σύντομα θα έχουν ολοκληρωθεί, είμαστε στην ολοκλήρωση της παρέμβασης της γέφυρας, που πιστεύω το επόμενο μήνα θα είμαστε έτοιμοι και θα δοθεί στην κυκλοφορία, ίσως και γρηγορότερα. Σε κάθε περίπτωση γίνεται μια ποιοτική δουλειά, μια δουλειά την οποία επιβλέπουν πολύ στενά οι υπηρεσίες μας. Έχει τον βαθμό δυσκολίες η παρέμβαση. Εφαρμόζουμε επακριβώς τη μελέτη τη γεωτεχνική και νομίζω με ασφάλεια στο μέλλον θα μπορούν να κινούνται και το λεωφορείο και βαρύτερα με οχήματα και έτσι να μπορεί να εξυπηρετηθεί η μόνιμη κάτοικη στην καθημερινή τους λειτουργία. Είναι ένα έργο σημαντικό. Ολοκληρώνουμε μια παρέμβαση του 24 που αφορούσε και τις ασφαλτοστρώσεις και βεβαίως μετά τη γέφυρα θα τακτοποιηθεί και εδώ η ευρύτερη περιοχή. Εμείς σαν περιφέρεια κάνουμε το καθήκον μας να προστατεύσουμε τη γέφυρα, την ασφάλεια των πολιτών, την ανάπτυξη της περιοχής και βεβαίως πιστεύουμε στο μέλλον και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, όπως και στο παρελθόν και εγώ ως Δήμαρχος αλλά και οι προηγούμενοι Δήμαρχοι, ο κύριος Αρλής, ο κύριος Μικάλε, πάντοτε είχαμε κάνει κάποιες παρεμβάσεις συντήρησης και διατηρούσαμε την εικόνα στο ποταμό όπως πρέπει, γιατί έχουμε αρκετά προβλήματα και ο δημοτικός δρόμος που εξελίσσεται στο ποτάμι. Εκτιμώ ότι τα επόμενα διάστημα θα υπάρχει μια αποκατάσταση και από την πλευρά του Δήμου. Είναι στις προτεραιότητες τους. Εμείς πάντως, η δικιά μας παρέμβαση και την ασφάλεια κυρίως με τα αντιπλημμυρικά έργα θα την ολοκληρώσουμε και θα είναι πλέον, θα φύγει ένα σοβαρό πρόβλημα και μια αγωνία την οποία είχαν κυρίως οι κάτοικοι της περιοχής και οι επαγγελματίες, αλλά και εμείς ως αυτοδιοικητικοί και βέβαια οι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι και αυτοί έχουν τη δικιά τους αγωνία έτσι, για την ασφάλεια των πολιτών, κυρίως της ανθρώπινης ζωής, των ιδιωτικών περιουσιών και βεβαίως των δημοσίων υποδομών. Παρακολουθήσαμε λοιπόν για εμείς αυτό το ρεπορτάζ. Εντάξει, αυτό είναι καλό με τα έργα του ποταμού και κυρίως στη γέφυρα. Καλό είναι. Να δούμε. Και πάμε να δούμε και ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με την κρουαζιέρα. Που τα στοιχεία που μας δίνει ο κύριος Ζερβόπουλος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, είναι εντυπωσιακά. Εντυπωσιακά, ναι. Εντυπωσιακά. Ακούστε τον, κυρίες και κύριοι, μιλάει για αύξηση σε επιβάτες, έτσι, σε επιβάτες οι οποίοι κατέβηκαν στο νησί μας από την κρουαζιέρα, περίπου 620.000, αν κάνω λάθος. 650.000. Εντυπωσιακό νούμερο. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι το αεροδρόμιο θα κλείσει περίπου με 2 εκατομμύρια, 2.600 πάμε 3 εκατομμύρια, έτσι, με την πορτμιακή γραμμή και τη Λευκύμη, πάμε γύρω στα 3 εκατομμύρια. Καλά είναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ζερβόπουλο. Πάμε. Τα αποτελέσματα οκταμήνου πάνε όπως όλη τη χρονιά. Δηλαδή στο πορθμίο έχουμε πάντα μία αύξηση γύρω στο 1,5%. Από εκεί και πέρα η μεγάλη αύξηση είναι στην κρουαζιέρα και στην Αλβανία. Μέχρι και τα στοιχεία Αυγούστου για την κρουαζιέρα, για την Κέρκυρα Αλβανία, έχουμε μία είσοδο 185.000 επιβατών, που σε σχέση με πέρσι είναι μια αύξηση γύρω στο 11%. Το σημαντικό όμως είναι η είσοδος από Αλβανία που είναι 202.000 και είναι μια αύξηση 21% περίπου. Και βλέπουμε και πάλι ότι συνεχίζεται η φετινή ροή, η οποία είναι μεγαλύτερη από Αλβανία προς Κέρκυρα.
ως προς την Κρουάς Γέραρ. Αυτό μπορείτε να μας δώσετε μια εξήγηση. Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια αύξηση του τουρισμού στην Αλβανία, η οποία βλέπουμε βάσει αυτών των στοιχείων ότι ωφελεί και την Κέρκυρα. Μα σίγουρα κάποιοι έρχονται και στην Κέρκυρα. Και κάποιοι πάνε και έτσι. Και κάποιοι πάνε στην Αλβανία. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι κάποιοι στο τέλος των διακοπών στην Αλβανία έρχονται και Κέρκυρα και φεύγουν από Κέρκυρα μετά. Αεροπορικός. Ως προς την κρουαζιέρα, έχουμε και του Σεπτέμβρη τα στοιχεία και το σύνολο της κρουαζιέρας είναι 650.000 επιβάτες με 345 κρουαζιερόπλια. Αντίστοιχα, πέρυσι είχαμε 525.000 επιβάτες με 271 κρουαζιερόπλια. Έχουμε μια αύξηση δηλαδή 24%. Και αναμένεται αυτό να συνεχίσει καθώς ο Οκτώβριος είναι γεμάτο το καλεντάρι του με κρουαζιερόπλια και από ό,τι φαίνεται τα περισσότερα είναι πλήρη. Είδαμε και αυτό το ρεπορτάζ εντυπωσιακά και όπως μας είπε θα συνεχιστεί η κρουαζιέρα. Έτσι έχουμε και τον Οκτώβριο, έχουμε και τον Νοέμβριο, μέχρι και τον Γενάρη θα έχουμε κρουαζιέρες. Καλό είναι αυτό. Πάμε και στο Θόδωρο Γαλιασάτο. Μας μιλάει για το ναυάγιο. Ναι, εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα και εκδικάζεται αυτήν την εβδομάδα η ένσταση που έχουν κάνει κάποιοι φορείς όσον αφορά την ιδιοκτησία του ναυαγίου. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Το ναυάγιο, λοιπόν, κοιτάξτε, σήμερα είδαμε στον τύπο μια εξέλιξη η οποία είναι αρνητική που σχετίζεται με το πλοίο. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια δικαστική εμπλοκή που δεν ξέρουμε που θα σταματήσει, πώς θα ολοκληρωθεί, που εμποδίζει καταρχήν την επέμβαση στο πλοίο. Δηλαδή εμποδίζει να υλοποιηθεί η μελέτη του Πολυτεχνείου για την αποκατάσταση του πλοίου και την ένταξή του πλέον στο τοπόσιμο του ναυαγίου όπως ήταν στο παρελθόν. Εδώ προκύπτουν ορισμένα ερωτηματικά. Πώς ένα τέτοιο πλοίο το οποίο έχει προσαράξει εδώ και δεκαετίες στο συγκεκριμένο χώρο δεν έχει φροντίσει το ελληνικό δημόσιο να το να κάνει τους χειρισμούς που πρέπει ώστε να είναι στην δική του ιδιοκτησία πλέον. Και εμφανίζονται μετά από τόσα χρόνια κάποιοι που λένε ότι αυτό είναι δικό μας. Μιλάμε για μια κραυγαλαία παράληψη των υπηρεσιών του ελληνικού κράτους, την οποία σήμερα η Ζάκηθος ενδεχομένως να τη βρίσκει μπροστά της. Αυτό για το θέμα του πλοίου. Εάν αυτό λυθεί το νομικό ζήτημα, θα προκύψει άμεσα το ζήτημα της χρηματοδότησης της αποκατάστασης του πλοίου, που και αυτό στον αέρα είναι. Είναι ένα θέμα που πρέπει να απαντηθεί από την κυβέρνηση, όταν έρθει η ώρα βέβαια, πώς θα γίνει αυτή η χρηματοδότηση για την επισκευή και την αποκατάστασή του. Κρίνουμε ως θετική την χρηματοδότηση ενός εκατομμυρίου που δόθηκε 500.000 στην περιφέρεια και 500.000 στο Δήμο για το θέμα κυρίως του πλατώματος και της περιοχής και η περιφέρεια ήδη προχωράει σε αυτό το έργο. Προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα και εδώ είναι ένα θέμα που θα μιλήσει και ο Διονύσης μετά πιο αναλυτικά. Τι γίνεται με τους δρόμους διαφυγής? Δηλαδή εμείς έχουμε λίγο ζαλιστεί, φαντάζομαι και εσείς. Τελικά ποιος είναι ο δρόμος διαφυγής? Αυτός που ξεκίνησε η κυρία Κράτσα και ο οποίος έμεινε στη μέση ένα μεγαλεπίβολο έργο φαραωνικό των 700.000 με ασφάλτους και διάφορα σχετικά που έμεινε στη μέση και χάθηκε η εργολαβία και η χρηματοδότηση. Είναι ο δεύτερος δρόμος που πριν από λίγο καιρό απαντώντας σε μια δική μας επερώτηση, θυμάμαι τη άλλη παράταξη, δεν θυμάμαι Διονύση, είπε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης εδώ, ο κύριος Καποδίστριας. Είναι η τρίτη εκδοχή που παρουσιάζεται τις τελευταίες μέρες από το πρόγραμμα Αντινέρο που κινεί η Διεύθυνση Δασών. Τελικά, γιατί όλη αυτή η κινητικότητα, η περίεργη κατά τη γνώμη μας κινητικότητα, η οποία φαίνεται ότι ή κάποιοι δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποιες σκέψεις, οι οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε και θα έπρεπε να είναι στην διάθεση και τη δική μας και του κοινού και των πολιτών, κυρίως της Ζακίνθου. Είδαμε και αυτό το ρεπορτάζ, Διονύση. Και να περάσουμε στο συνεργάτη μας, τον κύριο Σπύρο Κροκίτη. Να τον ακούσουμε. Ο κύριος Κροκίτης μας ενημερώνει για σημαντικά θέματα. Πάμε να το δούμε. Από τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης, υπάρχουν ορισμένα
τα οποία αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής. Είναι εκείνα τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή, με την στήριξη, όπως τα λέγαμε, των νέων ζευγαριών και των νέων γονέων. Ειδικότερα, εξαγγέλθηκε η χορήγηση κινήτρου αφορολόγητου ποσού 5.000 ευρώ στις επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίζουν εργαζομένους που κάνουν παιδιά, νέους γονείς δηλαδή. Εάν αυτό το μέτρο το συνδυάσουμε και με το επίδομα γέννησης, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί, καθώς επίσης και με το επίδομα μητρότητας, το οποίο είναι 9 μήνες επί 830 ευρώ, όσο είναι σήμερα ο κατώτατος μισθός και αφορά το σύνολο των γυναικών οι οποίες τεκνοποιούν, είτε αυτές είναι μισθωτές, είτε είναι γυναίκες του κόσμου της αγροτιάς, της εργασίας, του ελευθέρου επαγγέλματος ή της ατομικής επιχειρήσεως, είναι δικαιούχοι. Αυτό το επίδομα θα αυξηθεί βεβαίως με την αύξηση του κατώτατου μισθού από τον Απρίλιο και έπειτα. Εκτός από αυτά τα κίνητρα, έρχεται και ένα άλλο κίνητρο να συνδράμει τα νέα ζευγάρια από 39 χρονών έως και 50, με το πρόγραμμα Σπίτι Μου, το οποίο αυτή τη φορά έχει διευρυμένα κριτήρια ηλικιακά, δηλαδή οι δικαιούχοι φτάνουν μέχρι και 50 χρονών, καθώς επίσης είναι διευρυμένα και τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπόψη για το πρόγραμμα αυτό. Η εγγύηση ανέρχεται στο 90% του δανείου το οποίο θα ληφθεί προς το σκοπό αυτό. Ένα κίνητρο το οποίο έρχεται και αυτό υποστηρικτικά να δράσει, κυρίως προς τους νέους ανθρώπους που σκοπεύουν να στήσουν το νοικοκυριό και την οικογένειά τους, είναι το κίνητρο της μη φορολόγησης των ενοικίων για 3 χρόνια σε ιδιοκτήτες οι οποίοι νοικιάζουν κλειστά κίνητρα τα οποία έχουν ή μετατρέπουν τη βραχυχρόνια μίσθωση, τύπου Airbnb δηλαδή, σε μακροχρόνια μίσθωση. Θεωρώ και εκτιμώ ότι όλα αυτά τα μέτρα, οι δέσμοι των μέτρων και σε κάθε περίπτωση συνδυαζόμενοι και με την σύγκληση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες, έρχονται να δώσουν διέξοδο στο μεγάλο πρόβλημα, στην ορολογιακή βόβα η οποία είναι αυτή τη στιγμή τοποθετημένη στα θεμέλια του έθνους των Ελλήνων. Είναι δηλαδή μια εθνοκτόνος βόβα το θέμα του δημογραφικού. Ακούσαμε και τον κύριο Σπύρο Κροκύρη. Διονύση. Έχουμε και τον πρόεδρο των δασκάλων, γιατί με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών δεν υπάρχει ταμείο πλέον και υπάρχουν ανάγκες στα σχολεία. Έχει δίκιο ο κύριος Κουρσάρης. Βέβαια. Πάμε να τον ακούσουμε. Πάμε να τον ακούσουμε. Σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας στα σχολεία του Δήμου της Βόρειας και του Δήμου της Νότιας Κέρκυρας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Υπουργός Εσωτερικών, η κυρία Κεραμέως, το 2023, με νόμο κατήργησε τις σχολικές επιτροπές στους Δήμους που έχουν λιγότερα από 100 βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με αποτέλεσμα, από την 1η Ιουλίου, οι διευθυντές και οι διευθύντριες των σχολικών μονάδων να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν τις οξυμένες ανάγκες τους στα αναλώσιμα και σε όλα τα απαραίτητα υλικά για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Το βάρος για ακόμα μία φορά το πληρώνουν οι γονείς, στους οποίους και μετακυλίεται η ανάγκη. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα όπου διευθυντές ζητούν συνδετήρες και τελικά λαμβάνουν καρφίτσες. Δυστυχώς τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν με κεντρική προμήθεια των υλικών από τους Δήμους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς έχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες και είναι χρονοβόρες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την κεντρική προμήθεια χαρτιού υγείας, χαρτιού Α4, καθαριστικών και όλων των υπολείπων υλικών που χρειάζονται για τη λειτουργία ενός σχολείου. Ο σύλλογός μας από την πρώτη στιγμή ανέδειξε το πρόβλημα αυτό. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία ζητά την κατάργηση του νόμου και την επαναφορά των σχολικών επιτροπών. Δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην προσπάθειά της να απαξιώσει ακόμα περισσότερο τον δημόσιο χαρακτήρα
της εκπαίδευσης και να υποβαθμίσει τα δημόσια σχολεία, επιμένει στην εφαρμογή του νέου νόμου χωρίς να ακούει τους καθήλυνα αρμόδιους, τους μάχημους εκπαιδευτικούς της τάξης, αλλά και πολλά πολιτικά κόμματα τα οποία ζητούν την κατάργηση του νόμου. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Αντώνη Κουρσάρη, τον πρόεδρο των δασκάλων. Και να περάσουμε και στην κυρία Σαρδελή, την έπαρχο της Ιθάκης. Η Ιθάκη ήρθε κοντά μας. Ήταν πολύ σημαντικές επαφές που είχε η κυρία Σαρδελή. Μας μιλά για όλες με κυρίαρχο αυτό που την νοιάζει κυρίως, η σύνδεση. Τίποτα άλλο είναι αυτό που απασχολεί τα μικρά νησιά για τη σύνδεση, την ακτοπλοϊκή. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Φυσικά γίνανε κάποιες συναντήσεις τώρα το τελευταίο διάστημα. Ειδικότερα ξεκινήσαμε με το συνέδριο των μικρών νησιών, όπου ο Περιφερειάρχης σε μένα και στο κύριο Αργυρό, τον Αντιπεριφερειάρχη μικρών νησιών, μας πέταξε να πάμε στη Μήλο, που θα γινόταν το συνέδριο, όπου εκεί ήταν και άνθρωποι της κυβέρνησης, ήταν κάποιοι εκπρόσωποι, ήταν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κύριος Φιλιανίδης, ήταν ο Υφυπουργός, ο κύριος Γκίκας, και ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας, ο κύριος Κουτουλάκης. Έγιναν και κατηδίαν συναντήσεις, αλλά και ανακοινώσεις, όπως γνωρίζετε, σε σημαντικά θέματα που αφορούν τα νησιά μας και ειδικότερα τα μικρά νησιά. Εκεί ακούστηκε πραγματικά η φωνή αγωνίας όλων των εκπροσώπων των μικρών νησιών, η αγωνία για την απομόνωση, για τις συγκοινωνίες, για την υγεία και για τις υποδομές ακόμη των μικρών νησιών μας. Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και τον Υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, το θέμα ένταξης λιμανιών μικρών νησιών, που ανάμεσα σε αυτά, για την κατασκευή τους, ανάμεσα σε αυτά είναι και το λιμάνι των Φρικών της Ιθάκης, που είναι ένα πάγιο αίτημα των Ιθακησίων και ειδικότερα των κατοίκων της Βόρειου Ιθάκης, που θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη στο νησί, ειδικότερα στη Βόρεια Ιθάκη, αλλά και σε όλο το νησί της Ιθάκης. Είναι ένα θέμα το οποίο χρονίζει, δυστυχώς. Είχε πάθει και ζημιές με τον Ιαννό και δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Θα γίνει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο λιμάνι, το οποίο εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 21-27 με τη στήριξη του ΤΑΙΠΕΔ. Συζητήθηκαν εκεί, αυτό συζητήθηκε και κατηδίαν με τον κύριο Γκίκα, ο οποίος σίγουρα θα λάβει την ευθύνη να τρέξει το θέμα και για το θέμα των Φρικών της Ιθάκης, αλλά και για τα άλλα τα λιμάνια των μικρών νησιών. Τέθηκε το θέμα της σύδρευσης, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα πανελληνίως, όχι μόνο στα μικρά νησιά, αλλά και στα μεγαλύτερα νησιά. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της σύδρευσης. Η Ιθάκη αυτή τη στιγμή υδροδοτείται εξ ολοκλήρου σχεδόν το 100% της Ιθάκης, με μόνο μερικές μικρές ανάγκες ακόμη από την αφαλάτωση, από το εργοστάσιο της αφαλάτωσης. Όμως, πρόταση δικιά μου ήταν και στον κύριο Γκίκα και στο συνέδριο των μικρών νησιών, μήπως γίνουν κάποιες διερευνητικές γεωτρήσεις, αν υπάρχουν κάπου κάποιες άλλες πηγές νερού, τις οποίες θα μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε. Και ίσως να υπήρχε και λιγότερο κόστος σε αυτά. Έγινε και συζήτηση για τις συγκοινωνίες φυσικά των μικρών νησιών, έτσι, που είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό και είναι ένα θέμα, ζωτικής σημασίας που συνδέεται άμεσα με την υγεία και το θέμα της υγείας φυσικά των νησιών μας, που και σε αυτό τα μικρά νησιά υστερούν, γιατί πάντα αποδέχτης τους είναι τα μεγαλύτερα νησιά, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουν και φυσικά θα πρέπει να είναι και τα μεγαλύτερα νησιά επανδρομένα στο να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα μικρότερα. Η υπογεννητικότητα είναι ένα μεγάλο θέμα πάλι, το οποίο και αυτό συζητήθηκε στο συνέδριο των μικρών νησιών. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς θα μπορεί να κριθεί, αν θα είναι ιατρική, οικονομική η αιτία της υπογεννητικότητας, ειδικότερα στα νησιά μας. Δηλαδή, όταν ακούσαμε τον Δήμαρχο των Λειψών να πει ότι πραγματικά ερημώνουν οι Λειψοί, ερημώνουν τα μικρά νησιά, δεν νομίζω ότι είναι θέμα ιατρικό, αλλά είναι θέμα οικονομικής κρίσης που μαστίζει την κοινωνία μας γενικά. Και μιας και μιλάμε για μικρά νησιά, έχουμε και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σπύρο Αργυρό, που συμμετείχε στο συνέδριο των μικρών νησιών. Μπορούμε να τον ακούσουμε γι' αυτό. Το συνέδριο τοποθετηθήκε και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, η οποία εξήγηλε
λιμενικά έργα στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 21-27 του Υπουργείου και το, στο οποίο εκτός από τα ήδη δρομολογημένα έργα στο λιμάνι του Μαθρακίου, των Οθωνών και του Αγίου Στεφάνου, προσθέθηκε και το λιμάνι στις Φρίκες και στους Ιθάκης και το λιμάνι του Πεσάδου στη Κεφαλονιά. Σε αυτό το συνέδριο διαπιστώθηκαν δυστυχώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά στο σύνολό τους. Υπάρχουν θέματα ακόμα με τις συγκοινωνίες και στα Ιόνια νησιά. Υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά με τη λειψιδρία. Εκεί πραγματοποιήθηκε μια συνέντευξη με τον Υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, στο οποίο αποφασίστηκε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας θα χρηματοδοτήσει θέματα που αφορούν τη λειψιδρία πάνω στα διαπόντια νησιά και τα έργα που χρειάζονται για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Συζητήθηκε φυσικά και το πρόγραμμα Greco Islands, που είναι μια πολύ σημαντική παρέβαση στο σύνολο των νησιών του Ιωνίου. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα το Greco Islands και σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε εδώ στην τρίτη διαβούλευση για τα Greco Islands, θα υπάρξουν δράσεις στο σύνολο των νησιών του Ιωνίου για όσον αφορά τα μικρά νησιά, δηλαδή στα θέματα της ενέργειας, της διαχείρισης των απορριμμάτων και της μετάβασης σε μια πράσινη ανάπτυξη όσον αφορά τη χρήση ακόμα και πράσινης ενέργειας στο 100%. Είναι δράσεις οι οποίες σε συνεργασία με την περιφέρεια και με την πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορέσουμε να καταθέσουμε τις προτάσεις μας ώστε να μπορέσουμε να τύχουμε τις χρηματοδότησεις μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Τέθηκαν και άλλα ζητήματα όπως το θέμα της υπογεννητικότητας που δυστυχώς παρουσιάζεται στα μικρά νησιά μας, τα πολύ μικρά νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν θέματα υπογεννητικότητας. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Σπύρο Αργυρό. Πάμε σε μια θελοντική δράση που έγινε. Μια... Κύριο Σκλήρης. Δουλεύει ο κύριος Σκλήρης. Ναι. Παλέ. Παρότι είναι στο Δήμο, στην κοινότητα του Δήμου, το παλεύει. Μπράβο του. Μια πολύ όμορφη εθελοντική δράση που έκανε στις Κουλίνες με πάρα πολύ κόσμο και πολύ βοήθεια. Μας μιλάει γι' αυτό, πάμε να τον ακούσουμε. Πρωτοβουλία που πήρε και η κοινότητα Αλεπούς και ενώσαμε δυνάμεις. Θερμά και πολλά ευχαριστήρια να δώσω στην κοινότητα Αλεπού και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της Αλεπούς από σχολείο το Δημοτικό που ήρθαν μαζί με τα παιδιά τους, οι γονείς, και έγινε μια πάρα πολύ καλή αξιολογική προσπάθεια και καθαρίσαμε το ποτάμι από αρχές της γέφυρας του ποταμού έως περίπου Αλεπού. Και Διονύση, παρόλα όσα μας συμβαίνουν αυτήν την εβδομάδα, θα κλείσουμε μουσικά. Εμείς επιμένουμε λίγο στη μουσική πάντα. Και στον πολιτισμό. Πάντα. Έτσι. Έχουμε ξεκινήσει στο Μαράθιο, στο υπαίθριο χώρο, πολύ όμορφες συναυλίες από όλα τα σωματεία. Θα δούμε την χοροδία Κέρκυρας χθες σε μια πολύ όμορφη συναυλία. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα. Κλείσω πικραμένο στα ταφή μου να υπώ για μια ξανθό μαλούσα την κόρη μ' αγαπώ. Περνάω και διαβαίνω στην πως και την ειδώ. Μήπως και τα μη κόρη σε μένα ψυχικό. Γλυκό είναι το πρόσωπό της στα μάτια τα γαρά. Γλυκό είναι το πρόσωπό της στα
μάτια τα λαρά κι όποιος τα θεωρήσει του καίνε την καρδιά. Το είδαμε και αυτό, ας κλείσουμε έτσι, γιατί θα είναι δύσκολη εβδομάδα με πάρα πάρα πολλές εξελίξεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Και με πολλές ειδήσεις, και με πολλές ειδήσεις αυτή η εβδομάδα, πάλι δύσκολη θα είναι για εμάς. Ακριβώς. Λοιπόν, Διονύση, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή Λόγος Αντίλογος. Όλα τα ρεπορτάζ και οι εξελίξεις από το δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ στη σελίδα μας corfutvnews.gr. Από όλους εμάς, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψετε με μας. Κλείστε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας στην σελίδα μας www.joyscruises.gr. Εστιατόριο Rex στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού, στο κέντρο της πόλης. Από το 1932 σταθερά προτείνει γεύσεις με γνώμονα την παράδοση που σίγουρα δεν θα σας αφήσουν ανικανοποίητους. Εστιατόριο Rex. Για ένα ξέχαστο ταξίδι γεύσης. Τον πρωινό σας καφέ, το σάντουιτς, αλλά και την απογευματινή σας χαλάρωση με έναν υπέροχο χυμό. Στην επαρχιακή οδό Κασιόπη Σιδαρίου, στην Εχαράβη. Και στο τηλέφωνο 26630-64190. Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπαρμπεκιού και ψισταριές, κάρβουνου και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr. Megamart. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Megamart. Be smart. Buy smart. Στην Κέρκυρα μετακινούμε με το αστικό κάθε μέρα, μέσα και έξω από την πόλη. Άνετα, γρήγορα, με ασφάλεια και πολύ οικονομικά. Αποκτήστε την κάρτα περιορίστων διαδρομών με 35 ευρώ για τους φοιτητές, 50 ευρώ για την πόλη και 60 για όλους τους προορισμούς. Μετακινηθείτε απεριόριστα με τα λεωφορεία του αστικού κτέλ Κέρκυρας όλο το μήνα, μέσα και γύρω από την πόλη, από τον Ύψο και τη Δασιά, μέχρι Μπενίτσες, αλλά και Αχίλιο, Πέλεκα, Aqualand. Κανένα πρόβλημα. Τέλεια και οικονομικά. Αστικές συγκοινωνίες Κέρκυρας. Με σεβασμό στον χρόνο σας.
στη νέα εποχή των παγκόσμιων αγορών και του σκληρού οικονομικού ανταγωνισμού, οι ιχθυοκαλλιέργειες Κέκυρας δείχνουν το δρόμο για την ανάπτυξη και το ξεπέρασμα της κρίσης. Ανοίγουν νέους ορίζοντες για την κεκυραϊκή οικονομία, επενδύοντας σε γνώση, σε νέες τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας, εκτρέφοντας τσιπούρες και λαβράκια από το 1992, σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα. Ιχθυοκαλλιέργειες Κέρκυρας. Μεγάλη, δυναμική, σύγχρονη και κερκυραϊκή. Πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής. Θα μας βρείτε στο περιφερειακό Λευκύμης, στη διασταύρωση Λιμανιού και στα τηλέφωνα 26620 22202 και 26620 29150. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Το φθινόπωρο είναι εδώ και μας υποδέχεται στο κατάστημα Well. Χειμερινά είδη, παπούτσια, αλλά και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε στις πιο χαμηλές τιμές. Μεγάλες προσφορές και στα καλοκαιρινά είδη. Επίσης, κουβέτα και παπλώματα. Σε τιμές σοκ. Πολυκατάστημα Well. Σε εξαιρετικές τιμές. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Intersport. Electronet.